Γεια σας. Τι γίνεται, Τάσο. Λοιπόν, εντάξει. Κοιτάξτε, ο λαός υπάρχει... το δέχεται καλά, γιατί ήμουν σε ένα, πώς το λένε, meeting, είχε πανάθες αρχιτούς. Ναι. Τι να κάνει, οι οποίοι, λέει, οι οποίοι, εντάξει, δυναμικά, πάμε ξανά. Η ομάδα πάντως πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ, έχει πολύ μεγάλη στενοχώρια. Και ο Καποντής και οι παίκτες. Ναι. Είναι δηλαδή στη χειρότερη ψυχολογική κατάσταση που ήταν από την αρχή της σεζόν. Διότι η αλήθεια είναι ότι έχουν φτάσει πολύ κοντά, το ήθελαν πάρα πολύ. Mm-hmm. Αλλά επίσης αλήθεια είναι ότι πρέπει να κοιτάξω την επόμενη μέρα, την Κυριακή τελειώνει το πρωτάθλημα. Εντάξει, έχουν ακόμα καιρό. Την Κυριακή νομίζω ότι ο κόσμος θα χειροκροτήσει και τον Γιωβάνους και τους παίκτες για την προσπάθεια που έκαναν από την αρχή της σεζόν μέχρι τώρα. Διότι η αλήθεια είναι ότι φέτος έγινε ένα μεγάλο βήμα, το οποίο θα εξελισσόταν σε άλμα εάν η ομάδα πήρε και το πρωτάθλημα, αλλά είναι ένα σημαντικό βήμα το γεγονός ότι η ομάδα μπήκε και πάει στον πρωταθλητισμό, κάτι που το είχε να το κάνει το 2015. Και τώρα πάει στον επόμενο στόχο, την επόμενη σεζόν. Ο πρώτος και κύριος στόχος είναι η ομάδα να παίξει ευρωπαϊκούς ομίλους. Να πω καταρχάς, γιατί ο πολλής κόσμος ρωτάει ότι ο Παναθηναϊκός πιθανότατα αυτό θα προσπαθήσει και πιθανότατα να το καταφέρει. Θα παίξει τηλεφόρο τα πρώτα προκριματικά του Champions League. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά που θα γίνουν στις 25 Ιουλίου και 1 Αυγούστου. Να πω στον κόσμο πώς έχει λίγο το πρόγραμμα. Τα προκριματικά του Champions League στα οποία θα παίξει ο Παναθηναϊκός μετά από 8 χρόνια, το 2015 τελευταία φορά. Τα πρώτα παιχνίδια θα γίνουν 25 Ιουλίου και 1 Αυγούστου. Έτσι. Ναι. Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει και πιθανότατα θα καταφέρει τα μάτς αυτά να γίνουν στη Λεωφόρο και όχι στο ΆΚΑ. Έτσι. Μα νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα. Στο ΆΚΑ δεν νομίζω ότι θα υπάρχει περίπτωση να γίνουν. Μισό λεπτό. Ναι. Πρόβλημα στα προκριματικά και εγώ δεν βλέπω. Ναι. Εάν η ομάδα φτάσει και πετύχει την είσοδο στους ομίλους του Champions League και αλλάζει. Ναι, ναι. Εκεί είπα να κάνουμε άλλη κουβέντα. Εκεί αλλάζει. Ναι, στα προκριματικά νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος και θα το καταφέρει. Τι θα φτιάξουν το ΆΚΑ, θα φτιάξουν το τέτοιο χλωτάπιτα και τέτοια. Παίζει ο Παναθηναϊκός, δείτε στο ΆΚΑ. Παίξει ο Παναθηναϊκός Champions League, πάει παίξει. Το ΆΚΑ παίξει. Δεν ξέρω τι κατάσταση είναι. Όχι, είναι καλά. Ναι, γιατί παίζει ο Παναθηναϊκός Β. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε λεωφόρος. Αυτός είναι ο στόχος και πιθανότητα εκεί θα γίνουν τα παιχνίδια που σας είπα. Τώρα, οι πιθανοί αντίπαλοι, διότι είναι περιορισμένοι αντίπαλοι σε αυτά τα προκριματικά στις 25 Ιουλίου 1 Αυγούστου, είναι η δεύτερη ομάδα από το Βέλγιο και η δεύτερη ομάδα από την Ουκρανία. Η δεύτερη ομάδα από το Βέλγιο δεν θα είναι η Μπριζ, που είναι μια ομάδα που τον απέκτησε το 2015 τότε με μια νίκη εδώ, Παναθηναϊκός είχε χάσει 3-0 έξω και γενικά το έχει κάνει ζημιές η Μπριζ του Παναθηναϊκού. Αυτή τη στιγμή να φανταστείτε στη δεύτερη θέση του Βελγίου είναι η Γκένκ και η Union Saint-Gilloise και οι δύο πολύ καλές ομάδες. Η Union Saint-Gilloise είναι η έκπληξη των φετινών ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ναι. Η Γκέκ είναι μια καλή ομάδα και πρώτη είναι η Αντβέρπ. Αν είναι ρευστή κατάσταση, δηλαδή μπορεί να περάσουν πρώτοι, έχουν ένα βαθμό διαφορά. Απλά σας λέω πώς έχει αυτή τη στιγμή η βαθμολογική κατάσταση. Μία από τις τρεις θα είναι δηλαδή. Να τις δύο. Από τις τρεις και η Αντβέρπ σου λέει. Α, μία από τις τρεις, ναι. Εγώ σκεφτόμουν η δεύτερη του Βελγίου ή η δεύτερη της Ουκρανίας. Ναι. Τώρα για τη δεύτερη της Ουκρανίας, αυτή τη στιγμή η Σαχτάρ έχει 60 βαθμούς. Τρεις παραπάνω από την Νύπρο, που έχει όμως ένα παιχνίδι λιγότερο. Φαβορεί είναι η Σαχτάρ να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά πιθανή αντίπαλος του Παναθηναϊκού είναι η Νύπρο. Με οποιαδήποτε ουκρανική ομάδα παίξει ο Παναθηναϊκός, λόγω της επόμενης κατάστασης θα παίξει σε ουδέτερο γήπεδο. Πολωνία. Πολωνία. Ναι. Λοιπόν, αυτά έχουν. Τώρα όσον αφορά την προετοιμασία, είναι δεδομένο ότι θα ξεκινήσει στο πενθήμερο εκεί 15 με 20 Ιουνίου. Οι παίκτες θα πάρουν άδεια αμέσως μετά τη λήξη του βαθμίματος, έχει προγραμματιστεί αυτός 15 Μαΐου θα φύγουν. Ναι. Θα πάρουν άδεια για ένα μεγάλη, μήνα. Μεγάλη, ένα μήνα. Έχει και εθνικές. Κάποιοι ναι. Να μπλέξουν εκεί πέρα. Κάποιοι, δεν έχει πολλούς. Εκεί λοιπόν αυτοί οι διεθνείς λοιπόν θα έχουν ένα περιθώριο, πιστεύω, μια εβδομάδα παραπάνω. Ποιοι είναι αυτοί? Τώρα να δούμε ποιους θα έχουν. Ναι, εντάξει. Ξέρουμε ποιους δεν θα έχουν. Ποιοι είναι πιθανοί? Από τους ξένους είναι ο Μάγνουσον. Ναι, έτσι, είναι ο Τσόκαη πιθανώς, είναι ο Τσέριν, είναι ο Σπόραρ. Ναι. Σλοβένιο, οκ. Έτσι, είναι ο Βέρμπιτς. Είναι από τους Έλληνες μπορεί να είναι ο Ιωαννίδης, ο Κουρμπέλης. Okay. Δεν θα είναι λίγοι. Και επειδή τους χρειάζεται ο Γιωβάνοβης στην προετοιμασία, πιστεύω δεν θα τους δώσει. Εκεί γύρω στη μια εβδομάδα, με 10 μέρες θα πάρουν άδεια. Καλά, ένα μέρος της προετοιμασίας θα γίνει στο εξωτερικό σίγουρα. Δεν ξέρουμε ημερομηνίες και όλα αυτά. Αλλά... Πέρσι που είχε γίνει? Πέρσι είχε γίνει η Ολλανδία. Οκ. Okay. Ναι.
Όχι, τι είπα, Ολλανδία. Έτσι είπε. Λάθος, Αυστρία. Αυστρία, οκ. Okay. Λοιπόν, και εντάξει, και νομίζω ότι, όχι νομίζω, πρώτος στόχος στη νέα σεζόν είναι η ομάδα να μπει στους ομίλους ευρωπαϊκούς, mm-hmm. πρώτα του Champions League, θα κάνει μεγάλη προσπάθεια εκεί, στη χειρότερη περίοδο του Conference League. Ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει να μείνει και εκτός Conference League αντίθετα με την ΑΕΚ. Κινδυνεύει ο Παναθηναϊκός, θα έχει τρία προκριματικά, δύο ναι. προκριματικά και ένα play-off. Ναι. Πρέπει να κάνει μία πρόκριση από τις τρεις για να παίξει ομίλους. Ναι. Εάν κάνει τρεις προκρίσεις θα παίξει ομίλους του Champions League. Εάν κάνει δύο προκρίσεις Europa. Θα παίξει σε ομίλους Europa League. Εάν κάνει μία πρόκριση θα παίξει ομίλους Conference League. Ναι. Έτσι για να σου δώσω να καταλάβει. Mm-hmm. Ναι. Κάθε φορά που αποκλείσαι κατεβαίνεις διοργάνωση. Ναι. Αυτό είναι. Εντάξει, είναι ο πρώτος και ο κύριος στόχος αυτός, γιατί έχει λείψει πάρα πολύ η Ευρώπη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Να θυμίσω ότι έχει παίξει τελευταία φορά σε ομίλους το 2016. Επιστραματσώνει, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Τότε με Στορίλ ήτανε. Όχι, με Στορίλ ήταν με Αναστασίου. Τότε ήταν η Θέλτα, ο Άγιαξ, τέτοιες ομάδες. Ναι. Το θέλει πάρα πολύ και ο Γιωβάνοβιτς, το θέλει πάρα πολύ και η ομάδα, το θέλει πάρα πολύ και ο κόσμος και θα πέσει πολύ μεγάλο βάρος εκεί, ώστε η ομάδα τη νέα σεζόν να κάνει αυτό που δεν έκανε φέτος, διότι ήταν και αυτός ένας στόχος, αλλά αποκλείστηκε από την Σλάβια Πράγας, να παίξει στους ομίλους ευρωπαϊκούς. Ο πρώτος στόχος θα είναι αυτός και ο δεύτερος ξεκάθαρος στόχος για τη νέα σεζόν, γιατί φέτος δεν ήταν, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι η κατάξυση του παραδείγματος. Γιατί φέτος, αν θυμάστε, στόχος που είχε μπει από τον Γιωβάνοβιτς είναι η ομάδα η διεκδίκηση να είναι στην πρώτη δεύτερη θέση να παίξει, να επανέλθει στα προκριματικά του Champions League. Προέκυψε το πρωτάθλημα τόσο δυνατά με την πορεία της ομάδας στην αρχή της σεζόν και τώρα υπάρχει αυτή η στενοχώρια επειδή η ομάδα δεν πήρε το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν το τέλος του χρόνου όμως. Ναι. Οτιδήποτε άλλο εκτός από κατάξυση του δαδήματος όχι, εντάξει, στο τέλος σεζόν θα θεωρηθεί αποτυχία. Όχι, εντάξει, να δούμε... Καλά, εξαρτάται τι πρωτάθλημα θα δούμε, τι θα γίνει. Ναι, εντάξει, ναι, αν το διεκδικήσει ο προεδρετικό, να μην το χάσει τελευταία αγωνιστική, δηλαδή τι, δεν κατάλαβα. Κάποιος θα το κερδίσει. Ναι. Κοίταξε, θα το χάσει πάλι τελευταία αγωνιστική, υπάρχει θέμα, Αντώνη. Όχι. Εγώ λέω ότι το πρώτο και το σημαντικότερο είναι να παίξει και λίγο καλύτερη μπάλα του χρόνου. Όχι, αν παίξει καλύτερη μπάλα, νομίζω ότι και η διεκδίκηση μετά είναι... Αυτό νομίζω θα προκύψει μέσα από την ενίσχυση που θα έρθει, μέσα από τη δουλειά της ομάδας και των παικτών που κάποιοι θα βελτιωθούν. Έτσι, γιατί μπορεί να κάποιοι παίκτες που φέτος να μην βοήθησαν και του χρόνου να είναι άλλοι παίκτες. Διαφωνώ. Ας διεκδικήσει δεύτερη χρονιά του και αν μπορεί να το πάρει, ας πούμε, και από εκεί και πέρα δείχνει ότι καθιερώθει, ξέρεις, να επανήλθε. Κοιτάξτε να δείτε και αυτό. Αυτό που λες, αλλά θα παίξει βασικό ρόλο και για μένα και για την ψυχολογία του κόσμου του χρόνου να κάνει κάτι καλό στην Ευρώπη. Ακριβώς. Να κάνει κάτι καλό στην Ευρώπη. Έτσι. Δεν να πεις σε ομίλους και μετά να μην κάνει τίποτα. Να πάρει πρόκριση. Εξαρτάται ποιους ομίλους θα μπεις. Πες ότι μπαίνει Champions League. Να πάρει πρόκριση και να πάει Europa League. Ναι, μπράβο. Μπαίνει ομίλους Europa League. Εξαιρετικό. Να κάνει πρόκριση και να πάει μετά να παίξει Europa. Ναι, μπράβο, ακριβώς. Να παίξει Φλεβάρι, δηλαδή να φτάσει Φλεβάρι. Αυτό που λένε τα κοντομάνικα, οκ. Okay. Αυτό λέω, δηλαδή αυτό θα είναι ένα σημαντικό βήμα. Ναι, οκ, έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν.